Αυτό που δεν λένε, αυτό που κρύβουν από τους καταναλωτές, από τους εργαζόμενους, από τα λαϊκά στρώματα, είναι ότι πάνω από το 70% αυτών των χρεών αφορούν σε μεγαλοφυλέτες. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν και κυνηγάνε το υπόλοιπο 30% με λογαριασμούς στο σπίτι, με εξώδικα, με εκβιασμούς, προκειμένου να πληρωθούν. Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ βρίσκονται υποδιωγμό. Πέρα από τις απολύσεις και τη γενίκευση της εργολαβικής εργασίας, οι σχεδιασμοί αφορούν και ξεπούλημα των λιγνητικών μονάδων, αφορούν ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Οι ίδιοι λοιπόν που τα προηγούμενα χρόνια έφεραν τη ΔΕΗ σε αυτή την κατάσταση, οι ίδιοι πάλι, είτε πρόκειται για τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και των συνοδοιπόρων, είτε την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το προηγούμενο διάστημα, ξανά με τις ίδιες συνταγές θέλουν σε εισαγωγικά να εξηγειάνουν τη ΔΕΗ, θέλουν ουσιαστικά να την απαξιώσουν, να την ξεπουλήσουν, να ανοίξει η αγορά του ρεύματος, με συνέπεια πιο ακριβό ρεύμα, με συνέπεια τον 21ο αιώνα να συζητάμε αν τα σπίτια, τα λαϊκά νοικοκυριά θα έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι τους. Αγωνιζόμαστε μέσα από τα σωματεία, μέσα από τις λαϊκές επιτροπές, ώστε σε κανένα λαϊκό σπίτι να μην κοπεί το ρεύμα. Καλούμε τους συναδέλφους μας, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους να συσπηρωθούν, να ενισχύσουν με την παρουσία τους, να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία, τις λαϊκές επιτροπές, ώστε μαζί να παλέψουμε να μην κοπεί από κανέναν το ρεύμα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ για να βροντοφωνάξουμε, να υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό και να βροντοφωνάξουμε την αποφασιστικότητά μας να μην αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια τους.